Βέβαια τα κρουαζιερόπλια δεν φταίνε για την πολιτική ζωή του τόπου. Τα κρουαζιερόπλια πηγαίναν και ερχόντουσαν και πριν. Σίγουρα είχε γίνει μια πρόταση προεκλογικά, ένα σχέδιο του επικεφαλής της Μίζωνας αντιπολίτευσης του κ. Νανόπουλου για έλευση κρουαζιερόπλων. Χτυπήθηκε, πολεμήθηκε αυτή η πρόταση. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο να έρχονται που και που αραιά ορισμένα κρουαζιερόπλια. Είναι δεδομένο ότι πολλοί και ο Δήμος χρειάζονται την έλευση οτιδήποτε έχει σχέση με οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή και το παραμικρό ευρώ είναι απαραίτητο πλέον για να επιζήσουν οι επιχειρηματίες και ακολούθως και οι υπόλοιποι της πόλης. Και επομένως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ή να πούμε ότι δεν θέλουμε τα κρουαζιερόπλια. Τα θέλουμε και τα θέλαμε πάντα. Αλλά το ότι τα θέλουμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με τέτοιο τρόπο τον οποίο βλέπω ότι αντιμετωπίζεται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή με κάποιες εκδηλώσεις που θυμίζουν ανθρώπους, αν θυμάστε τα παλιά τα έργα που πηγαίνανε οι Ισπανοί στην Αμερική και δίνανε καθρεφτάκια και... Καλώς ήρθε το δολάριο! Χειρότερα ακόμα. Εμείς σαν Έλληνες και σαν Κορίνθοι, αυτό το οποίο είχαμε και προσφέραμε πάντα στους ξένους ήταν ο πολιτισμός. Και ένα πολιτισμό θα πρέπει να τους δείξουμε, γιατί δεν είναι κουτί οι ξένοι. Δηλαδή θα έπρεπε να έρθουν στο λιμάνι και να δουν ένα λιμάνι σοβαρό, ένα λιμάνι το οποίο θα ήταν μοντέρνο, σύγχρονο, με όλες τις ανέσεις και όχι αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν είχαμε τη δυνατότητα, αν είχε αυτή η Δημοτική Αρχή το όραμα να ασχοληθεί σοβαρά, θα είχε φροντίσει πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία φέρνουν κόσμο, δηλαδή η εικόνα της πόλης. Και η εικόνα της πόλης είναι μία από τις εικόνες της πόλης, είναι και το λιμάνι. Δυστυχώς το έχουν εγκαταλείψει. Δυστυχώς θα πάω όταν θα έρθει το κρουαζιερόπλιο και θα δω τη διαφορά. Θα δω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι χορεύουν, οι οποίοι προσφέρουν τα drinks, τα περιβόητα κτλ. Αλλά και θα δω και την κατάσταση στην οποία πραγματικά είναι το λιμάνι, η οποία είναι αξιολείπητη. Εγώ θα εμείνω λίγο σε κάτι που λέμε αυτές τις μέρες σαν η Κόρινθος, το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθόλου έντυπο υλικό να μοιραστεί σε αυτούς τους ανθρώπους για το τι είναι αυτή η πόλη. Αγαπητοί κύριε Τσαρπέ, και γι' αυτό έρχονται τα λεωφορεία και τους φορτώνουν και πηγαίνουν στις Μυκήνες. Αυτό ακριβώς θα να πω, ότι καλό είναι τα κρουαζιερόπλια και καλή είναι και επισκέπτες με την προϋπόθεση ότι θα είχαμε κάποια ωφέλη. Το να είμαστε απλώς ένας χώρος στάθμευσης ενός πλοίου δεν σημαίνει και τίποτα ιδιαίτερο για την πόλη μας και το Δήμο μας. Θα έπρεπε να κάτι σοβαρά σε συνεργασία με τους τουριστικούς πράκτορες, το Λιμενικό Ταμείο και να βρει, να φτιάξει αυτές τις συμφωνίες που θα αφήσουν τον κόσμο αυτό να έρθει να ζήσει, να κάτσει ορισμένες ώρες μέσα στην πόλη και να αφήσει κάποια χρήματα. Πράγματι, όπως λέτε, θα έρθουν τα λεωφορεία, θα τους πάνε λίγο στην αρχαία και από εκεί θα φύγουν αμέσως, δεν κάθονται καθόλου στην αρχαία. Θα πάνε Μυκήνες, θα πάνε Ολυμπία και θα γυρίσουν και θα ξαναεπιβιβαστούν. Και μόνο να καθίσουν στην αρχαία, αφού δεν υπάρχει ξαναεργός. Καλά, αυτό δεν θα κατηγορήσουμε και τώρα. Στην Παγκόσμια ημέρα μουσείων, συγγνώμη, αλλά στην Παγκόσμια ημέρα μουσείων εθελοντής έκανε τον ξεναγός όσο ανέβαιναν πάνω. Εντάξει, δεν θα κατηγορήσουμε όμως τον Δήμο και δεν είναι ευθύνη του Δήμου προφανώς. Σίγουρα υπάρχει μια ανοργανωσία, αλλά και μόνο ότι θα περιηγηθούν ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, τον τρίτο σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Ελλάδος, και θα μπορούσαν να κάτσουν, να είχαν ώρες να διαθέσουν για αυτή την επίσκεψη. Να σας βεβαιώ ότι και η αρχαία Κόρινθος θα είχε εισπράξει τα ωφέλη, αλλά και η υπόλοιπη Κόρινθος. Αυτή τη στιγμή πάντως σε τζίρο, ο τρίτος σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας, ζήτημα να δίνει τον χιλιοστό τζίρο. Βέβαια, και σε αυτό να μην νομίζετε ότι δεν φταίνουν και οι αρχαιοκορινθοί και η νοοτροπία. Όλα φταίνουν. Άμα πάτε στην πλατεία της αρχαίας Κορίνθου θα τη δείτε, είναι σε άθλια κατάσταση. Και αυτό βέβαια οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι καταστηματάρχες, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα που στήριξε τον κύριο Πνευματικό και με την ανοχή του κύριου Πνευματικού κάναν αυτά τα οποία κάναν. Έχουμε φτάσει μια πλατεία η οποία μπορεί να είναι κόσμο μας στην αρχαία Κόρινθο και αυτή τη στιγμή γίνεται πλάκα. Είναι άθλια. Είναι άθλια, πραγματικά. Τολμήστε να περάσετε έτσι με τα πόδια. Είναι χειρότερα από τους πεζόδρομους. Δηλαδή, σε λίγο θα χρειαστούμε φανάρια στους πεζόδρομους και φανάρια στην αρχαία Κόρινθο, στην πλατεία, για να μπορούμε να κινούμαστε.